Δημήτρη, σε ένα καλό παιχνίδι κατά γενική ομολογία σήμερα. Ο Αοσύρου πέρασε στην επόμενη φάση, την τρίτη φάση του κυπέλλου Κυκλάδων, κέρδισε με 2-1. Έπαιζε με 10 παίχτες ένα ολόκληρο ημίχρονο. Πώς θα βλέπεις, πώς είδες εσύ το παιχνίδι, χρησιμοποιήθηκες μετέπειτα να βοηθήσεις και εσύ από την πλευρά σου, πώς τα δεις? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους, και πρωτάθλημα και κύπελο. Προσπαθούμε κάθε παιχνίδι να το βλέπουμε ξεχωριστά. Καλός ή κακός, είτε από μια μέτρια εμφάνιση από την ομάδα μου, προσπαθήσαμε να κατακτήσουμε το τρίποντο, το πήραμε, περάσαμε στην επόμενη φάση. Όλα καλά, προχωράμε τώρα για το πρώτο αγωνιστική πρωταθλήματος. Έχουμε ένα παιχνίδι μέσα στον Ολυμπιακό Άνδρου. Δύσκολο, γιατί το φυσικό γήπεδο είναι όσο να είναι φυσικό. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ο κόσμος είναι ένα κομμάτι που έχουμε σταθεί από το προηγούμενο παιχνίδι. Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή εδώ στη Σύρο ήρθε αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Είναι ένα στοιχείο πολύ ευχάριστο. Είναι ευχάριστο, βέβαια. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, γιατί τις προηγούμενες χρονιές ερχόμαστε και παίζαμε μπάλα και ήταν 3-4 άτομα στην εξέδρα και αυτοί ήταν οι παράγοντες της ομάδας μας. Θέλουμε τον κόσμο να μας βοηθάει. Είναι ωραίο να παίζεις ποδόσφαιρο με κόσμο. Και είναι ευχάριστη εικόνα να έρχονται. Είτε καλό είναι το αποτέλεσμα, είτε κακό είναι το αποτέλεσμα. Πιστεύεις ότι πολλά έχουν συζητηθεί από τις προηγούμενες χρονιές με τα ονόματα των ομάδων, με τα χρώματα της φανέλας? Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο η επανεμφάνιση του Αοσύρου και το όνομα στο να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, ή είναι και αυτό ένα γεγονός το οποίο είναι σημαντικό για τους φιλάθλους? Είναι ένα γεγονός. Ο κόσμος, εντάξει, ξέρει τον ΑΟΣ από την ιστορία του. Όλος ο κόσμος και Δέλτα Εθνική, όταν έπαιζε η ομάδα τη Σύρου, τον ΑΟΣ Σύρου γράφαν οι αφίσες που πηγαίναμε, όπου πηγαίναμε. Εντάξει, ο κόσμος θέλει τον ΑΟΣ Σύρου. Θέλει να υπάρχει ο ΑΟΣ Σύρου και ευχαριστούμε τους ανθρώπους που τον δημιουργήσαν ξανά. Και ο παίκτης του Πάγου, ο Σαρτζετάκης, Διονύση, συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνατε και εσείς. Η ομάδα του Πάγου όμως ιτήθηκε με 2-1. Εσύ από την πλευρά σου πώς έζησες το σημερινό παιχνίδι? Το παιχνίδι είχε ένταση σε μερικά σημεία του παιχνιδιού. Φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες θέλανε το παιχνίδι. Ο ΑΟΣ κέρδισε, μπράβο. Αυτά. Και βέβαια ξεκινάμε το πρωτάθλημα την Κυριακή, έτσι. Πώς θα βλέπεις η ομάδα σου, πώς θα πάει? Συνεχίζουμε κανονικά την προετοιμασία μας. Τώρα ελπίζουμε σε ένα καλό ντεμπούτο, και για μένα προσωπικά που δεν έχω πάρει συμμετοχή, και για την ομάδα. Σήμερα ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνισή σου στην ομάδα? Όχι, είχα παίξει και στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά πάνω απ' όλα η ομάδα, όχι εγώ. Σε ένα παιχνίδι πολύ όμορφο γενικότερα, είχε σασπένς, ο παγκοσμίος, παίζεται με 10 παίχτες, ο κόσμος ήρθε σήμερα στο κήπεδο, όλα αυτά συνετέλεσαν στο να δώσουν και αυτή τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου ένα ιδιαίτερο χρώμα στα κήπεδα των Κυκλάδων και ιδιαίτερα στο νησί μας στη Σύρο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάντα τα ντέρμπι με τον Πάγο είναι έτσι παραδοσιακά, έχει δύναμη, έχει σασπένς. Εντάξει, είχαμε την ατυχία να δεχτούμε την κόκκινη σχετικά νωρίς, αν και είχαμε προηγηθεί. Ευτυχήσαμε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου να πετύχουμε ένα δεύτερο τέρμα και στο τέλος το κρατήσαμε. Αγχωθήκαμε λίγο, η αλήθεια είναι, στα τελευταία λεπτά, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Έλεγα πριν και στο Δημήτρη πόσο ρόλο έπαιξε το όνομα του Αοσύρου στο να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο, και δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό ή όχι. Πάντως είναι γεγονός ότι η φανέλα είναι βαριά. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία. Εσύ πώς νιώθεις που ξαναπαίζεις με τη φανέλα του Αοσύρου, με τα παραδοσιακά κίτρινα μπλε και με τον κόσμο πια να έχει επιστρέψει? Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ θετικό που έχει γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό. Μας βοηθάει. Ποιος ποδοσφαιριστής δεν θέλει ένα γεμάτο γήπεδο για να αποδώσει καλύτερα? Μας είχε λείψει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα πολύ ωραίο σκηνικό, ας πούμε έτσι, να παίζει και να είναι γεμάτη εξέδρα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να κερδίζουμε κιόλας, να πανηγυρίζουμε, να χαίρεται ο κόσμος το ποδόσφαιρο και να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα αυτά. Και μια κουβέντα για το πρωτάθλημα που έρχεται την άλλη εβδομάδα. Έχουμε την πρεμιέρα, παίζεται στην Άνδρο με τον Ανδριακό. Ναι, αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο εκτός και τα δύο στην Άνδρο. Θα πάμε να παίξουμε σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, φυσικό χόρτο.
πιστεύω θα μας βοηθήσει αυτό, γιατί έχουμε αρετές σαν ομάδα, είμαστε γρήγοροι στα άκρα και ελπίζω να ξεκινήσουμε καλά, να πάρουμε τα δύο εντός εκτός έδρας μας και να επιστρέψουμε στην έδρα μας για να κλείσουμε έτσι μια τριάδα και να κάνουμε μια πολύ καλή αρχή. Ο Ηλίας ο Ξενικάκης, ο προπονητής της ομάδας του Πάγου. Ηλίας, ένα καλό παιχνίδι. Καταρχάς, καλή χρονιά ποδοσφαιρική. Πρώτη φορά τα λέμε φέτος. Στο δεύτερο γύρο και οι δύο ομάδες. 2-1 τελικά, η ομάδα σου ιτήθηκε. Πώς είδες το μάτς? Καταρχήν, νομίζω, Θοδωρή, ότι πρέπει να σταθούμε σε ένα ευχάριστο γεγονός που το έχετε σχολιάσει ξανά από την ιστοσελίδα σας, που αφορά την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ. Όσο αφορά το παιχνίδι, τώρα είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, νομίζω. Η ομάδα μου ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο, παρότι έχανε 2-0. Το σκορ ήταν πλασματικό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Είμαστε πάρα πολύ καλοί, δημιουργήσαμε πάρα πολλές φάσεις, είχαμε δοκάρια. Πίστεψα ότι στο δεύτερο μπορούσαμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι, ειδικά και μετά την αποβολή της ομάδας του ΑΟΣ. Προσπαθήσαμε, πετύχαμε ένα γκολ. Στο τέλος δεν τα καταφέραμε. Βέβαια, εγώ στέκομαι στην εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου που τα παιδιά δείξανε τρομερή διάθεση, πάθος, τρεξίματα. Είμαι ικανοποιημένος. Ο Πάγος την άλλη εβδομάδα ξεκινά το πρωτάθλημα, Ηλία. Ουσιαστικά θεωρείς ότι είναι έτοιμος, στον δεύτερο όμιλο συμμετέχει και παίζει και μάλιστα εντός έδρας, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο παιχνίδι, ναι. Το πρώτο παιχνίδι. Πώς θα βλέπεις εκεί? Κοιτάξτε, προερχόμαστε από μια δύσκολη περίοδο προετοιμασίας, τα παιδιά είναι φορτωμένα, έχουν τρέξει αρκετά και πρέπει να περάσει ένα διάστημα να ξεκουραστούν και να είναι καλύτεροι. Δεν νομίζω στα πρώτα παιχνίδια δεν θα είμαστε έτοιμοι 100%, όπως νομίζω φάνηκε και εδώ. Στο πρώτο ημίχρονο είμαστε πολύ καλοί. Στο δεύτερο, κάπως έπεσε η απόδοσή μας. Παρόλο που είχαμε τη δυνατότητα που παίζαμε παίχτη παραπάνω να κρατήσουμε την μπάλα και να δημιουργήσουμε και άλλες φάσεις, δεν το κάναμε και αυτό είχε να κάνει με τα τρεξίματα, γιατί είμαστε φορτωμένοι. Νομίζω ότι όσο περνάει το διάστημα, όσο περνάνε μέρες και παιχνίδια, νομίζω θα παρουσιαζόμαστε καλύτεροι. Αρκεί να μην έχουμε προβλήματα τραυματισμών που ήδη μας έχουν μαστίσει δύο περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλό πρωτάθλημα, υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και συγχαρητήρια και για τη σημερινή εμφάνιση, παρότι ότι ήταν ένα τοπικό ντέρμπι, ο Σιούρα επέστρεψε μετά από 8 χρόνια, είναι ένα βαρύ όνομα, κακά τα ψέματα, ξέρεις και εσύ, έχεις αγωνιστεί με αυτή τη φανέλα. Ναι. Ο κόσμος επιστρέφει στο κήπεδο, που είπες εσύ και το τόνισες και το έχουμε τονίσει και εμείς, κάτι το πολύ σημαντικό, και ας ελπίσουμε στα επόμενα παιχνίδια να είναι ακόμη περισσότερος. Νομίζω ότι με τέτοια παιχνίδια, ναι, πολύ ωραία παιχνίδια, γιατί νομίζω το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε σήμερα ξεφεύγει λίγο από τα τοπικά. Έτσι, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι ίσως σε κάποιες στιγμές και ανώτερης κατηγορίας. Ήταν πολύ καλό παιχνίδι και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, παρόλο που κάπως ακούστηκαν διάφορα, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, γιατί πάντα καυτηριάζουμε και τη διαιτησία. Νομίζω ότι ο κύριος Δώσος και η βοηθή του ήταν πολύ, πολύ θετική σήμερα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με πολύ δύσκολες φάσεις. Νομίζω στάθηκαν στο ύψος τους και αν συνεχίσει και η διαιτησία και είναι σε αυτό το ύψος, δηλαδή σταθεί στο ύψος σε όλα τα παιχνίδια, νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα αξιόλογο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ποντής του ομάδας του ΑΟΣ, Χρήστος Πελέκης. Χρήστο, συγχαρητήρια για την νίκη. Καλό παιχνίδι κατά γενική ομολογία. Πώς το είδες εσύ? Η ομάδα πέρασε με 10 παίχτες. Έδωσε τον αγώνα σου από τον πάγκο, γίνανε αλλαγές, ο κόσμος ξανά ήρθε στο γήπεδο, πολύ σημαντικό για όλα αυτά. Για μένα πολύ σημαντικό είναι που βλέπουμε πάλι το γήπεδο γεμάτο και μακάρι σε κάθε αγώνα να γεμίζει ο κόσμος στο γήπεδο τη Τσούρ, γιατί και εμείς και όλες οι ομάδες θέλουμε τον κόσμο εδώ να βλέπουν καλό ποδόσφαιρο. Εμείς θα έλεγα ότι τελειώσαμε σήμερα την προετοιμασία μας μετά από 45 μέρες. Η ομάδα είναι ακόμη κουρασμένη. Στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να προηγηθήκαμε 1-0, αλλά πιστεύω ότι δεν το πήραμε το σοβαρά το παιχνίδι. Παίζαμε σε παθητική μορφή τα μαρκαρίσματά μας και έβγαινε ο Πάγος πιο γρήγορα στην επίθεση. Περισσότερα στημένα στο πρώτο ημίχρονο ο Πάγος, γιατί κρατάμε στατιστικά γύρω στα 11 με 12 φάουλ, κέρδισε 3-4 πήρε ο ΑΟΣ. Φάγαμε μια κόκκινη, καλώς ή κακώς στο ποδόσφαιρο αυτά υπάρχουν. Δεν αμφισβητούμε τίποτα. Εμείς το πλάνο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν να περιμένουμε τον αντίπαλο και να παίζουμε σε κόντρες και κάλλιστα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα τρίτο γκολ να τελειώσει το παιχνίδι. Το πρωτάθλημα ξεκινά τη Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Παίζεται στον Ανδριακό και εν συνεχεία με την Ιδρούσα στην Άνδρο. Ένα ξεκίνημα με δύο εκτός έδρας μάτς. Έχουμε δύο παιχνίδια να πάμε στην Άνδρο. Κοιτάμε να είμαστε σοβαροί πάνω απ' όλα, να πηγαίνουμε σαν οικογένεια έτσι όπως είμαστε και στα αποδυτήρια και στις προπονήσεις. Και από εκεί και πέρα τα παιχνίδια τα χτυπήσουμε να τα πάρουμε. Δεν φοβόμαστε κανέναν και δεν κοιτάμε τι όνομα έχει κάθε ομάδα. Και μια τελευταία κουβέντα, τι έχεις να πεις σε όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική και συνδυάστηκε με την επανεμφάνιση της πλέον ιστορικότερης ομάδας των Κυκλάδων, του ΑΟΣ Σύρου? Εμένα βασικά όταν βλέπω τον κόσμο και έρθει στο γήπεδο με συγκινεί σαν άνθρωπο πάνω απ' όλα, γιατί βλέπω παιδιά, βλέπω οικογένειες και έρχονται εδώ να δουν τα παιδιά τους. Είναι κάτι πολύ όμορφο και πρέπει αυτό να συνεχιστεί. Όχι, ξαναλέω, μόνο για τον ΑΟΣ που είναι η πιο ιστορική ομάδα, για όλες τις ομάδες, να μαζεύει τον κόσμο και να καμαρώνει τις ομάδες τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.